Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Οι τηλεθερμάσεις έχουν ξεκινήσει, η συμφωνία είναι στο τραπέζι, είναι σε ισχύ, αλλά επειδή στην εκκίνηση και λόγω της παλαιότητας του δικτύου βγαίνουν στην επιφάνεια τα προβλήματα με διαρροές στο δίκτυο, με αποτέλεσμα κάποια οικοδομικά τετράγωνα να τίθονται εκτός λειτουργίας μέχρι ότου να αποκατασταθούν οι διαρροές. Ο Μιχάλης Αγραφιώτης έχει ρεπορτάζ. Μιχάλη. Σήμερα λοιπόν Κώστα είχαμε δύο διαρροές από το δίκτυο της ΔΙΑΚ Κοζάνης. Δεν ξέρω και την Τουλεμαΐδη είναι πιο ήσυχα τα πράγματα από ό,τι βλέπω. Και εκεί υπήρξε διαρροή. Και εκεί υπήρξε στην οδό νοσοκομείου. Μάλιστα έτρεξε πολύ νερό στον δρόμο. Ζεστό νερό είναι από το δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Εδώ Κοζάνη είχαμε στην οδό Ξηρολίμνης μία διαρροή και μία διαρροή στην οδό Κωνσταντινούπολης. Δεν ήταν σε κεντρικούς βασικούς άξονες, αλλά ήταν σε πιο δευτερεύοντες άξονες η διαρροή και δεν προκλήθηκαν τόσο μεγάλα προβλήματα. Όμως αυτό που φοβούνται στη ΔΙΑΚ και αυτό που αργεί λίγο η προθέρμανση του δικτύου για να μην υπάρξουν τέτοιες, γίνει δηλαδή απότομη αλλαγή θερμοκρασίας και υπάρξουν διαρροές. Και δεν είχαμε ευτυχώς κεντρικό αγωγό κάποια διαρροή μέχρι στιγμής. Βέβαια, το είχαμε προβλέψει εδώ από τα δελτία, το λέγαμε και το είχαμε προβλέψει ότι φοβόμαστε λίγο το δίκτυο. Γι' αυτό και είπαμε, παρατείναμε λίγο και την ημερομηνία. Εγώ έκανα υπολογισμό για 25 Οκτωβρίου θα τελειώσουν όλα. Σήμερα ζεστάθηκαν αρκετά τα σπίτια, πρέπει να πούμε, και στην πρώτη ζώνη και στη δεύτερη ζώνη της Κοζάνης. Αλλά περιμένουμε και πολλά προβλήματα στη ζεστασιά υπήρχαν και στον Άγιο Θανάσιο και στην Αγία Παρασκευή. Εκεί παρατηρούνται κάθε χρόνο κάποιες απώλειες του συστήματος. Αν και βλέπω ότι το θερμικό του φορτίου είναι αρκετά ισχυρό σε σχέση με πέρυσι και πρόπερση, αλλά όμως υπάρχουν κάποιες απώλειες και κάποια ανισορροπία του δικτύου. Λογικό αυτό το πράγμα. Το είχαμε προβλέψει άλλωστε. Πάλι καλά που ήρθε και αυτές τις μέρες και δεν έπιασαν πολύ κρύα ακόμα για να κρυώσει ο κόσμος. Βέβαια υπάρχουν κάποιες κατώτερες θερμοκρασίες και 4 βαθμούς Κελσίου στην Κοζάνη και 3 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές που δημιουργούν ένα πρόβλημα. Και αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται σιγά σιγά με κάποιες άλλες εφαρμογές. Το θέμα είναι ότι μπήκε μπρος στην τηλεθέρμανση και ότι δεν θα υπάρξουν από ό,τι φαίνεται άλλα προβλήματα. Θα την πληρώσουμε λίγο ακριβότερα, αλλά τουλάχιστον την έχουμε, έτσι. Πάντως φθηνότερα από το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι, σαφώς φθηνότερα από το πετρέλαιο θέρμανση. Μιχάλη Αγραφιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά.